Αναστάτωση το πρωί στο αλσίλιο Δειλινών, στη θέα μηχανημάτων του Δήμου, τα οποία θα προχωρούσαν σε εκτεταμένη κοπή 68 πεύκων στην ευρύτερη περιοχή, υλοποιώντας απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της εξυγίασης των πευκώνων και της ανάπλασής τους. Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση των πολιτών οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί εδώ αξιμέρωτα για να προστατεύσουν αυτό εδώ το αλσίλιο που βρίσκεται στα Δειλινά από την παράλογη απόφαση του Δήμου να εξαφανίσει 68 δέντρα. Φανταστείτε ότι αν φύγουν από εδώ 68 δέντρα, η περιοχή θα μετατραπεί σε κρανίου τόπο. Αποφασίζουν και διατάζουν εδώ τα δέντρα, όπως από μικρή έχουμε μάθει στο σχολείο, μας λέγανε ότι χρειαζόμαστε πνεύμονες μέσα στην πόλη. Αυτούς λοιπόν τους πνεύμονες πρέπει να τους κόψουμε. 68 δέντρα, γιατί να τα κόψουμε? Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, όπως και στην Παλαιοκάπα παλαιότερα, τα αφήνουμε να ρημάξουν τα δέντρα και μετά η ευκολία είναι να τα κόψουμε. Όχι, δεν πρέπει να τα κόψουμε. Υπάρχουν κάποια τα οποία έχουν κόκκινο πάνω τους. Αυτά ας κοπούν ή ας κλαδευτούν. Δημότες έσπευσαν στο σημείο και στάθηκαν μπροστά από το μηχάνημα. Επικράτησαν σκηνές έντασης, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά δεκάδες δημότες συγκεντρώθηκαν στους πευκώνες, κάνοντας σαφές ότι θα προστατέψουν με κάθε τρόπο το πνεύμονα πρασίνου. Πήρε κατευθείαν με τη φαγάνα του να ρίξει το δέντρο. Και ήταν μπροστά άνθρωπος και πήγε να το σκοτώσει. Καθίσαμε μπροστά στα δέντρα. Ναι, δεν θέλουμε να κόψουμε τα δέντρα. Αυτό ήρθαμε να διαμηνήσουμε εδώ στον κόσμο. Ο κόσμος δεν το ξέρει, δεν ξέρουν ότι θα κοπούν τα δέντρα. Ωστόσο, δεν πάβει να αποτελεί ένα οικοσύστημα και δεν ξέρω με ποιο τίμημα αντικαθίσταται ένα οικοσύστημα με πόδι φυτά. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Δεν είναι δυνατόν να κόβει και να εξαφανίζει τα δέντρα. Έκοψαν και μία κακία από την πλατεία της Αγίας Εκατερίνης. Με ποια λογική την έκοψαν? Εκεί παίζουν παιδιά. Τι ήταν επικίνδυνο? Θα γεμίζουν τέντες στην πόλη? Εσείς πιστεύετε ότι δεν είναι επικίνδυνα τα δέντρα? Όχι, δεν είναι επικίνδυνα. Θέλουν κλάδεμα. Θέλουν να τα φροντίσει ο Δήμος. Παράλληλα, συγκέντρωσαν υπογραφές και κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα κατά του Δήμου, βάζοντας με τον τρόπο αυτό προσωρινό μπλόκο στην προγραμματισμένη για σήμερα κοπή 68 πεύκων στην περιοχή των Δειλινών. Νομίζω ότι αυτό που κάνουν είναι κάτι βίαιο και για το κλίμα και για τη ζωή των ανθρώπων εδώ. Η υπηρεσία Πρασίνου τόσα χρόνια τι έχει κάνει εδώ, όλες οι υπηρεσίες περάσανε, τι συντήρηση κάνει, τα δέντρα ακόμα και τα μικρά, τα φυτά, τέλος πάντων επηρεάζουν το μικροκλίμα. Όταν είναι ένας καύσωνας, πού θα πάνε κάτι, θα κρυφτούν κάτω από τα λουλούδια? Έχω ακούσει ότι εδώ θα αντικαταστήσω πάλι λουλούδια. Έτσι, νομίζω ότι είναι απαράδεκτο να παίρνουν αποφάσεις ερήμη του περιβάλλοντος και ερήμη των πολιτών. Σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη που έχει συντάξει η Υπηρεσία Πρασίνου, στους επίμαχους χώρους θα φυτευτούν χιλιάδες φυτά, κυρίως αυτοφυοί της Κρήτης, Πόες και Θάμνοι, με τους δημότες να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους. Θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει να αντιδράσουμε ως κάτοικοι και ως ενεργοί πολίτες και να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον. Αυτό είναι ένα κοινό αγαθό και από ό,τι πληροφορούμαστε το σχέδιο είναι να φυτευτεί η χαμηλή βλάστηση. Η γεγονός που θα αλλάξει τελείως το φυσικό περιβάλλον και θα υποβαθμίσει την περιοχή. Και ποιο είναι το σχέδιο? Το σχέδιο είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως πάλι, το GRLN. Με το οποίο, σύμφωνα με το οποίο θα φυτέψουν, λέει, ποόδι αυτοφύοι της Κρήτης. Θα τα κάνουμε τι εμείς? Να βάζουμε στις σαλάτες μας και στα ατσάγια μας? Δεν τα χρειαζόμαστε.